καλέσαμε σήμερα σε μια συνέντευξη τύπου για το θέμα που έχει προκύψει με τη συγχώνευση των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυσης και αποχέτευσης, για να δοθούν κάποιες εξηγήσεις. Ο κύριος Δήμαρχος θα ξεκινήσει τη διαδικασία από την αρχή αρχισμό. Καλημέρα σε όλους. Νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε όλοι και αναφέρουμε στα μέσα μας της ενημέρωσης κατά βάση ότι το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό για τις ΔΕΙΑ και αυτός είναι ο λόγος που κληθήκατε σήμερα για τη συνέντευξη τύπου. Και είναι ιδιαίτερα σοβαρός ο λόγος γιατί θεωρούμε ότι οι συγχωνεύσεις μόνο ζημίες μπορούν να φέρουν στις ΔΕΙΑ. Κατ' επέκταση βέβαια, θα φέρουν ζημία σε όλο τον κόσμο ο οποίος εξυπηρετείται από τις ΔΕΙΑ. Επειδή λοιπόν θεωρούμε ότι αφενός μεν δεν θα υπάρχει τρόπος ελέγχου της τιμής του νερού, αφετέρου δε, το επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών θα πέσει σημαντικά. Θεωρούμε ότι αυτοί είναι δύο κυρίαρχοι λόγοι για τους οποίους εμείς δηλώνουμε την αντίθεσή μας προς τις προθέσεις του Υπουργείου. Περιμένουμε έως το τέλος του πρώτου. Είπαν οι αρμόδιοι ότι θα γίνει κουβέντα μαζί με τους Δήμους. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε το τι ακριβώς έχουν στο μυαλό τους οι ηθήνοντες και είμαστε σε στάση επιφυλακής, διατρανώντας σε κάθε περίπτωση ότι είμαστε αντίθετοι με τις συγχωνεύσεις. Ευχαριστώ. Αφού σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία, να πούμε ότι βρίσκονται ανάμεσά μας, εκτός από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δημοτικοί σύμβουλοι και πρόεδροι των κοινοτήτων. Το θέμα θα αναπτύξει ο πρόεδρος της Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑ, ο κ. Στέφιος Διαμάντης, και μέλος της Ένωσης των ΕΔΕΙΑ, του Διοικητικού Συμβουλίου. Και μετά θα πει και την άποψη των εργαζομένων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων, που εδρεύει στην Τέρια και είναι τιμή για την πόλη αυτό, τον κύριο Παύλος Δραγκόλας. Ακολούθως θα ακολουθήσει μια συζήτηση για ερωτήσεις, αν έχει κάποιος να δηλώσει κάτι. Ο κύριος Διαμάντης έχει τον λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ για την εδώ παρουσία σας. Και θα ξεκινήσω να πω ότι το θέμα των ενσωματώσεων των ΔΕΙΑ είχε ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Να αναφερθώ ότι επισκεπτόμενος ο κύριος Γραφάκος, ο Γενικός Γραμματέας των Υδάτινων Κόρων, τα Γιάννενα, είχε τοποθετηθεί το 2020 και είπε ότι οι ΔΕΙΑ είναι προβληματικές και πρέπει να γίνουν ενσωματώσεις και να αποχωρήσει αυτό το προσχέδιο που έχει φέρει τώρα ο κύριος Σκυλακάκης, αλλά δεν δόθηκε σε δημοσιότητα. Στις 28 Νοεμβρίου εκλήθη ο πρόεδρος της ΕΔΕΙΑ, ο κύριος Μαρινάκης, να πάει στο Υπουργείο, όπως στο Υπουργείο ήταν ο κύριος Σκυλακάκης μαζί με τον κύριο Γραφάκο και τον κύριο Βαρελίδη, και του είπαν ότι έρχεται ένα προσχέδιο που θα πήγαινε στις 30 Νοεμβρίου στο Υπουργικό Συμβούλιο για να συζητηθεί, που τι έλεγε. Έλεγε ότι θα γίνει η ίδρυση ενός φορέα, μία ΔΕΙΑ αναπεριφέρεια. Οι υφιστάμενες ΔΕΙΑ θα λειτουργήσουν σαν παραρτήματα ως τοπικά, με όποιες επιπτώσεις έχει αυτό. Η τοπική αυτοδιοίκηση θα συμμετέχει με κάποιους εκπροσώπους δημάρχους και κάποιους τους οποίους θα τοποθετήσει η κυβέρνηση και ένα μάνατζερ. Και το μεγάλο αγκάθι, το χρέος των ΔΕΙΑ προς τη ΔΕΗ θα αποκριθεί με δάνειο για να εξυπηρετήσει τις τοπικές αυτοδιοίκησεις. Θα επιστραφεί με δόση, θα το πληρώσουν στην ουσία οι Δήμοι. Και το τελευταίο, ότι
διασφαλίζονται οι θέσεις εργασίας των εργαζομένων. Δεν θα έχουν πρόβλημα. Εδώ πάνω έγινε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑ. Υπάρχουν αντιδράσεις ότι δεν μπορεί να προχωρήσει αυτό το σχέδιο. Το ζήτησε ο κ. Μαρινάκης στο κείμενο αυτό, αλλά δεν δόθηκε γραπτός από τον κύριο Σκυλακάκη για τις ρυθμίσεις που συζητούσαν κτλ. Οπότε πήγαμε σε Γενική Συνέλευση. Είπα ότι ξεκινάει από πολύ παλιά αυτό το εγχείρημα, σιγά σιγά η ΔΕΙΑ να φτάσουν να μην μπορούν να λειτουργήσουν. Και από πού ξεκινάει αυτό? Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η μη στελέχωση με προσωπικό των ΔΕΙΑ. Δεν έγινε αυτό. Κάθε μέρα φεύγουν άτομα της ΔΕΙΑ, οπότε αναγκάζονται η ΔΕΙΑ να πάνε σε άλλες λύσεις για να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Ήρθε το ενεργειακό κόστος. Το ενεργειακό κόστος γονάτισε της ΔΕΙΑ, γιατί έγινε μια αύξηση τεράστια στο ρεύμα, δεν δόθηκε ούτε μια δραχμή προς της ΔΕΙΑ. Η κάθε ΔΕΙΑ έχει την ιδιωτερότητά της. Άλλο η ΔΕΙΑ η οποία είναι σε ένα νησί, άλλο η ΔΕΙΑ που είναι και τροφοδοτείται με πόσιμο νερό διαρροής, και άλλο η ΔΕΙΑ που έχουν αντικουστάσια και όλα αυτά εδώ πέρα. Λοιπόν, εμείς, όπως είπα, η κάθε ΔΕΙΑ έχει και τα δικά της προβλήματα. Η ΔΕΙΑ η δικιά μας. Είμαστε μία ΔΕΙΑ η οποία είναι υγιής, η οποία δεν χρωστάει, δεν μας δώσανε μία δραχμή ενίσχυση από τον κρατικό κουρμπανά. Αντέξαμε όλα αυτά τα χρόνια και θεωρώ ότι είμαστε από τις καλύτερες ΔΕΙΑ. Είπε ο κύριος Υπουργός παρένθεση ότι θα υπάρξει πλέον, το τράβηξε πίσω, όσο το τράβηξε, θα υπάρξει μια διαβούλευση μέχρι το τέλος του 2024, για να δούμε τι θα κάνουμε. Ερχόμαστε τώρα και λέμε ποια είναι τα υπέρ, ποια είναι τα κατά. Εμείς σαν ΔΕΙΑ Βέρειας, σαν ΔΕΙΑ, τι έχουμε να κερδίσουμε από αυτή την ενσωμάτωση? Έχουμε να κερδίσουμε κάτι? Τίποτα. Τι χάνουμε? Πολλά. Αυτή τη στιγμή, ό,τι πρόβλημα υπάρχει, υπάρχει άμεση εξυπηρέτηση. Σε αντίθεση και με την ΕΙΑ και με την ΕΙΔΑ, που παραδείγματα χιλιάδες. Εδώ γίνεται μία βλάβη, παραδείγματος χάρη έγινε πέρσι, εδώ είναι ο πρόεδρος του Σελίου. Οι ΔΕΗ πέσαν οι κολόνες, δεν είχε ρεύμα στα πλοιόνια, άρα δεν μπορούσαν να δουλέψουν το αντιβιοστάσιο μας, να ανεβάσει το νερό στο ΣΕΛ. Εμείς άμεσα ανοίξαμε το δρόμο μόνοι μας, με προσωπικά έξοδα, με προσωπική εργασία, οι εργαζόμενοι μας, με στα χιόνια, δώσαμε λύση. Υπήρξε βλάβη κεντρικός αγωγός στην Καλαμαριά. Παρασκευή, τη Δευτέρα πήγαν τα συνεργεία της ΕΙΑ. Υπήρξε βλάβη τη μέρα Χριστουγέννων κεντρικός αγωγός εμείς στο νοσοκομείο. Την ίδια μέρα, χριστουγεννιάτικα, ο αγωγός διορθώθηκε, το νερό πήγε στα σπίτια. Χάνουμε την άμεση επαφή. Έρχεται σήμερα ο πρόεδρος, το τηλέφωνο του πρόεδρου είναι ανοιχτό, του τεχνικού διευθυντή ανοιχτό, των εργαζομένων ανοιχτό, ανά πάσα στιγμή υπάρχει η άμεση επαφή. Είναι τόσα πολλά τα υπέρ που είναι άδικο αυτή τη στιγμή να προχωρήσει αυτό το νομοσχέδιο και να γίνουν οι ενσωματώσεις. ΕΙΑ Δήμοι Θεσσαλονίκης, Δήμοι Αθηνών. Εισέπλαταν τα χρήματα, δεν αποδίδαν στις δύο επιχειρήσεις αυτές και ήρθε το κράτος και επιδότησε με 230 εκατομμύρια την ΕΙΔΑ και με 70 εκατομμύρια την ΕΙΑ για να πληρώσει τα χρέη
τον εκεί Δήμο. Όπως είπα, εμάς δεν μας έχουν δώσει ούτε μία δραχμή. Είπαμε για τις βλάβες, είπαμε οι δημότες ότι 24 ώρες έχουν μπορούν να έρθουν σε επαφή για οποιοδήποτε πρόβλημα. Το κυριότερο, χάνεται ένας πόρος που έρχεται στην κοινωνία της Βέρειας, στην τοπική αγορά, παίρνοντας τη ΔΕΙΑ από εδώ και πηγαίνοντας στη Θεσσαλονίκη. Αυτή τη στιγμή η ΔΕΙΑ στηρίζει την τοπική αγορά και πολύ σωστά κάνουμε και έτσι πρέπει να κάνουμε, διότι εμείς εισπράττουμε από τους πολίτες της Βέρειας. Θα πάμε να πάρουμε τα υδραυλικά μας, όχι μόνο από ένα, θα μοιράσουμε την πίτα. Θα πάμε να πάρουμε τα ηλεκτρικά, θα μοιράσουμε την πίτα. Θα πάμε να πάρουμε την γραφική ύλη, θα μοιράσουμε την πίτα. Τα χρήματα πέφτουν στην τοπική κοινωνία. Δεν έρχεται ένας διαγωνισμός, τα παίρνει ο μεγάλος και θα καταδύσουμε όπως τα μπακάλικα της γειτονιάς που τελειώσαν και σβήσανε. Το κυριότερο, δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ, ειδικά η ΔΕΙΑ η δικιά μας, από τα προγράμματα, είτε ήταν Φιλόδημος, ήταν Τρίτσης, είτε η ΕΣΠΑ, είτε αυτό. Γι' αυτό πήραμε και 40 εκατομμύρια έργα που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται και έχουμε βάλει και 28 εκατομμύρια προτάσεις για έργα να ενταχθούν. Θεωρώ ότι είναι πολύ άδικο η ΔΕΙΑ να την πάρουν και να γίνει ενσωμάτωση με όποιον τρόπο και αν είναι αυτό. Είτε είναι μία αναπεριφέρεια, είτε επειδή ακούγεται μία ή τρεις νομοί, με οποιοδήποτε τρόπο. Θέλω να πιστεύω ότι έστω και την τελευταία στιγμή θα πιθανεύσει η λογική και δεν θα περάσει αυτό το προσχέδιο που είναι για διαβούλευση αυτό το σύστημα. Αν κάτι χρειαστεί αργότερα και τα λοιπά, εδώ είμαι να απαντήσω και σε ερωτήσεις και σε οτιδήποτε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ναγόνας. Καλημέρα και από μένα. Εκπροσωπώ 5.000 περίπου εργαζόμενους σε 126 ΔΕΙΑ σε όλη τη χώρα. Είμαι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στην ΔΕΙΑ. Και όπως καταλαβαίνετε, ένα τέτοιο σχέδιο νόμου, το οποίο όπως είπε και ο πρόεδρος, δεν το έχουμε δει, αλλά ήδη ο αρμόδιος υπουργός κ. Κελακάκης έχει ενημερώσει και εμάς, ήμασταν στο γραφείο του, μας κάλεσαν. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο θα φέρει πάρα πολλές αλλαγές στον τομέα του νερού, του πόσιμου νερού, αλλά και στην άρδευση. Και εδώ πρέπει να καταλάβουν και οι αγρότες τι έρχεται. Γι' αυτό και αντιδράσαμε και αντιδρούμε. Γι' αυτό σήμερα είπαμε από κοινό να δώσουμε μια συνέντευξη τύπου για να ενημερώσουμε τους πολίτες, την τοπική κοινωνία, σε αυτό το οποίο έρχεται. Επειδή όμως κάποια πράγματα τα θεωρούμε δεδομένα, θέλω να κάνω μια μικρή αναφορά στο παρελθόν. Η ΔΕΙΑ ιδρύθηκαν με νόμο 1980, με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας πάλι. Γιατί ο τομέας αυτός ήταν πάρα πολύ πίσω σε σύγκριση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να θυμηθούμε λίγο στη Βέρεια. Όταν παρέλαβε η ΔΕΙΑ τα δίκτυα, ήταν δίκτυα και του 1930. Δίκτυα που καθημερινά είχαν βλάβες. Τώρα ολοκληρώθηκε σχεδόν όλο το δίκτυο της πόλης και στα χωριά. Πλέον σιγά σιγά ολοκληρώθηκε και είναι αντικατάσταση του παλιού δικτύου. Να θυμηθούμε ότι δεν υπήρχε χημείο και δεν υπήρχε έλεγχος της ποιότητας του νερού και τώρα έχουμε ένα από τα καλύτερα χημεία στην Ελλάδα. Να θυμηθούμε ότι στους ορόφους τους επάνω, πάνω από το δεύτερο όροφο, δεν πήγαινε νερό, ενώ έχουμε νερό πάνω στις πηγές, δεν υπήρχαν τα κατάλληλα δίκτυα και εγκαταστάσεις και δεν φτάνουν και είχαν γεμίσει οικοδομές με πιεστικά. Και τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε παντού στραγγαλιστές πίεσης, γιατί από την πίεση σπάζουν τα υδρόμετρα. Να θυμηθούμε ότι τρεις υδραυλικοί το μόνο που κάνουν το καλοκαίρι ήταν να τρέχουν να ανοίγουν και να κλείνουν τις βάνες για να δίνουν νερό εκεί όπου υπήρχε πτώση πίεσης. Ενώ τώρα μέσα από ένα λάπτοπ, μέσω του τηλέλεγχου, τηλεχειρισμού, ο αρμόδιος μηχανικός μπορεί να είναι στην άκρη, άλλη άκρη της γης, αρκεί να έχει ίντερνετ και μπορεί να ανοίξει την βάνα, να ανοίξει την αντλία του αντλιοστάσεως του σελίου για να έχει νερό το πριονίον, όπως είπε και ο πρόεδρος, για να έχει νερό το σέλιο.
Αυτά είναι εξελίξεις που ήρθαν τα τελευταία χρόνια και τα έκαναν η ΔΕΙΑ. Να αναφερθούμε στην αποχέτευση. Θυμόσαστε πολύ καλά οι παλιοί ότι τα λίμματα της πόλης πήγαιναν κάτω την ελιά και οι μπαξεβάνοι ποτίζαν τους μπαξέδες τους με τα λίμματα και πουλούσαν τα απορροκυπευτικά τους στους δημότες της πόλης αυτής. Και τώρα έχουν γίνει 350 βιολογικοί καθαρισμοί στην Ελλάδα όπως έκανε η ΔΕΙΑ Βέγας και χάρηκα ιδιαίτερα που πρόσφατα διάβασα ότι η χώρα μας έχει πάρει οι παραλίες της χώρας, 617 παραλίες πριν από την μπλε σημαία, όταν το 1990 δεν είχαμε μόνο 25 μπλε σημαίες. Αυτό είναι μια επιτυχία των ΔΕΙΑ που κατασκεύασαν τόσους πολλούς βιολογικούς καθαρισμούς και είμαστε πρώτοι μαζί με την Ισπανία σε όλο τον κόσμο. Αυτά όλα τα έκαναν η ΔΕΙΑ, τα έκαναν η ΔΕΙΑ Βέγας. Ας πούμε, να μην παραβλέπουμε όλο αυτό το τεράστιο έργο το οποίο έχει γίνει. Τώρα τι προσπαθούν να κάνουν. Με πρόσχημα την οικονομική αδυναμία των ΔΕΙΑ να μπορέσουν να καλύψουν την ρήτρα αναπροσαρμογής, δηλαδή στο ρεύμα που αυξήθηκε, και με πρόσχημα ότι δήθεν η χώρα μας δέχεται μεγάλα προστήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί δεν έχει αποχέτευση και βιολογικούς, τελικά ανακαλύφθηκε ότι αυτά τα δέχτηκε η χώρα μας λόγω της Ανατολικής Αττικής, όπου Μαρκόπουλο, Κοροπή, Σπάτα, Ραφίνα δεν έχουν βιολογικούς και έχουν ακόμη βόθρους. Γιατί πέσαν τα προστήματα και όχι σε πόλεις που έχουν ΔΕΙΑ. Λοιπόν, το πρόσχημα είναι μόνο το ρεύμα, το οποίο, αν θέλουμε να δούμε την πραγματικότητα, η ΔΕΙΑ, το σύνολο των ΔΕΙΑ, ελάχιστες μηδενές στα δάχτυλα είναι αυτές οι οποίες αυξήσαν το τιμολόγιο μετά το 2009. 15 και πλέον έτη δεν έχει αυξηθεί το τιμολόγιο του νερού σε όλες τις ΔΕΙΑ της χώρας. Γι' αυτό και δεν μπόρεσαν να καλύψουν τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Και πώς ήταν δυνατόν να αυξηθούν τα τιμολόγια σε 10 χρόνια οικονομική κρίση, με τον κορονοϊό, με τη μεγάλη ακρίβεια τα τελευταία 2 χρόνια. Είναι λογικό. Και πώς είναι δυνατόν δηλαδή να έρχεται η πολιτεία, όπως είπε και ο πρόεδρος, που ενίσχυσε τόσο πολύ την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΦ, που είναι και στο χρηματιστήριο εταιρείες, είναι και ιδιώτες μέσα και δεν ενίσχυσε τις ΔΕΙΑ. Είναι δυνατόν. Δηλαδή, πώς αξιολογούμε μια επιχείρηση κοινοφελούς χαρακτήρα που δίνει το νερό στους πολίτες, που είναι το μόνο κοινωνικό αγαθό το οποίο καλύπτει και υποστηρίζει το Σύνταγμα. Κανένα άλλο αγαθό δεν υποστηρίζει το Σύνταγμα. Πώς είναι δυνατόν να τις αξιολογεί σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που έχει και όχι σύμφωνα με την ποιότητα και την παροχή υπηρεσιών που δίνει στους πολίτες. Αυτή είναι η μεγάλη αδικία. Δυστυχώς το αθηνοκεντρικό κράτος, όπως λένε παλιά, δεν βλέπει την περιφέρεια. Και αυτό είναι γεγονός. Τι θέλουν να κάνουν. Για μας είναι ξεκάθαρο τι θέλουν να κάνουν. Θέλουν να κάνουν μεγάλα σχήματα για ένα συγκεκριμένο λόγο. Για να έρθουν οι μεγάλες εταιρείες, οι μεγάλοι όμιλοι, και ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί, 5-6 είναι σε όλη την Ελλάδα, που παίρνουν και όλα τα μεγάλα δημόσια έργα, γιατί οι άλλες εταιρείες μεσαίες δεν μπορούν να πάρουν τόσα μεγάλα έργα, που απαγορεύεται και από τους νόμους για τα δημόσια έργα, να πάρουν όλα τα έργα γιατί στην επόμενη περίοδο έρχονται κοντά στα 6 δις από το Ταμείο Ανάκαμψης και από το νέο ΕΣΠΑ. 6 δις αυτά θέλουν να πάρουν, να τα διαχειριστούν. Και ξέρετε πώς θα τα πάρουν. Επειδή όπως είπα, απαγορεύεται το Σύνταγμα να πάρουν, να αγοράσουν τις εταιρείες σύνδεσης της χώρας, θα κάνουν έργα με ΣΔΙΤ, δηλαδή με συμπράξεις. Δεν είμαστε αντίθετοι γενικά και όριστα. Εδώ πάνε από την πίσω πόρτα να πάρουν τη διαχείριση του νερού μέσω των ΣΔΙΤ. Δηλαδή θα βάλουν ελάχιστα λεφτά και θα παίρνουν για 30 χρόνια τα δίκτυα, τη διαχείριση των δικτύων ίδρυσης. Αυτό είναι το ζητούμενο. Όπως επίσης είπε και ο πρόεδρος, οι προμήθειες θα γίνονται τα κεντρικά. Ξέρετε ότι κάτω από το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως μας είπε και ο Υπουργός, ήταν μια τεχνική υπηρεσία η οποία είπε θα συγκροτηθεί από τους μηχανικούς που υπάρχουν στο ΔΕΙΑ. Δεν υπάρχουν μηχανικοί για να συγκροτήσουν μια τέτοια υπηρεσία. Θα συνεργαστούν, είναι σίγουρο, αυτές οι επιχειρήσεις με μελετητικές εταιρείες. Θα περνάνε μέσα από τους διαγωνισμούς, τις μελέτες που θα κατευθύνουν τα πράγματα στις μεγάλες εταιρείες. Αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό θα γίνει και αυτό θα γίνει και με τις προμήθειες. Γιατί πρέπει να καταλάβει, γι' αυτό καλέστηκα σήμερα εδώ και οι τοπικοί φορείς, γιατί πρέπει να ενημερώσουμε ότι θα χαθεί ένα τεράστιο ποσό από την τοπική κοινωνία, από τους μικροεπαγγελματίες, μικροπρομηθευτές. Θα είπε και ο πρόεδρος επίσης, ότι θα χαθούν και θέσεις εργασίας πολλές, όχι πολύ, όχι το τακτικό προσωπικό, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί εργαζόμενοι που κινούνται κάθε χρόνο γύρω από τις ΔΕΙΑ. Δηλαδή, πλήττεται και η οικονομία και η απασχόληση της τοπικής κοινωνίας, γενικότερα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα. Λοιπόν, θέλω να κάνω ένα διοικητικό συμβούλιο από 9 μέλη, και ο πρόεδρος 5 θα είναι δήμαρχοι,
δύο θα είναι πρόσωποι υπουργείων, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί, άρα είναι άνθρωποι των κυβερνήσεων, τη κυβέρνηση και αργότερα τη εκάστοτε κυβέρνηση. Ένα θα είναι καθηγητή πανεπιστημίου και ένα μάνατζερ. Αυτό ο μάνατζερ θα έχει όλη την ευθύνη αυτό που συμβαίνει να είναι και 20 δήμοι, μην λέμε για ΔΕΙΑ, δεν πάρουμε ΔΕΙΑ, παραδείγματα θα είναι. Εντολές θα εκτελούν και θα εκτελούν από αυτόν τον μάνατζερ, ο οποίος δεν θα έχει και καμιά πιθανότητα να είναι και άνθρωποι από την Αθήνα, γιατί κάτι ακούστηκε και ότι ήδη μεγάλες εταιρείες προωθούν κάποιους δικούς τους για μάνατζαρέως, για να λέμε και την πραγματικότητα. Και να πω επίσης ότι έχουν εξαγοραστεί κάποιες μικρές εταιρείες που ασχολούνται με το νερό και έχουν τεχνογνωσία, έχουν εξαγοραστεί από μεγάλες εταιρείες και ξέρουν συγκεκριμένα και από ποιες. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά, γι' αυτό θέλουμε να ενημερώσουμε την τοπική κοινωνία. Αυτός ο μάνατζερ λοιπόν θα μπορέσει να διευθύνει ένα τεράστιο χώρο γεωγραφικά από 20 και πλέον δήμους. Είναι δυνατόν να γίνει αυτό το πράγμα? Είναι δυνατόν οι δήμαρχοι, οι πέντε που θα εκλεγούν, γιατί θα είναι εκλεγμένοι από όλους τους δημάρχους της περιοχής που συμμετέχουν σε αυτό το σχήμα, όταν δεν έχει θέμα για το δικό του δήμο, γιατί να συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο? Εδώ δεν είπε μέρα παραμέρα να συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Βλέπετε σε ΔΕΙΑ 15, σε κάθε ΔΕΙΑ συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο με 50 θέματα. Πώς θα μπορέσουν να ανταποκριθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Λοιπόν, όλα γίνονται εκ του πονηρού κατά την άποψή μας, γι' αυτό και είμαστε απέναντι σε όλα αυτά. Λοιπόν, και ένα που είπαμε και στον Υπουργό. Πριν 43 χρόνια, όπως σας είπα, η κυβέρνηση της Δημοκρατίας ψήφισε αυτό το νόμο για τη ΔΕΙΑ. Τώρα, μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο σκέφτονται να κάνουν στα 9 μελιά, δεν υπάρχει πρόσωπο εργαζομένο. Δεν υπάρχει καμιά κοινοφιλούς χαρακτήρα που έχει γυρίσει η ΕΔΑΠΕ, η ΑΔΕΗ, που να μην έχει εκπρόσωπο εργαζομένο. Και όταν είπαμε τον Υπουργό, μα είναι δυνατόν μετά από 43 χρόνια να αφαιρείται τον εκπρόσωπο, αυτό δείχνει ότι αδιαφορία πλήρη προς τους εργαζόμενους. Είπε και αυτούς εκεί δίπλα τους διαγραμματίσεις, αυτούς που ανέφερε προηγουμένως ο πρόεδρος, έλεγε να δούμε τι θα κάνουμε. Είναι στο πόδι όλα. Είναι όλα πρόχειρα. Καταλαβαίνουν και οι ίδιοι ότι κάτι δεν πάει καλά. Και αν λίγο καθυστερούν, είναι γιατί βλέπουν ότι δεν πάει καλά. Κάτι μαθαίνουν, ενημερώνονται ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό το σχήμα. Γι' αυτό κάπως το κρατάνε. Όχι ότι δεν θα το περάσουν και δεν ξέρουν ποιες αλλαγές. Τι θα κάνουν? Τα χρέη των δημοτών θα πάνε στην εφορία πλέον, στη φορολογική δήλωση. Τόσο ώστε να μην υπάρχουν φυλές των δημοτών. Αυτό το ζητούσα παλιότερα. Η εταιρεία το ζήτησε, δεν το έκανε. Ο υπουργός ήταν υπουργός οικονομικών και πριν δύο χρόνια είχαμε πάει και εμείς και πάλι εγώ προσωπικά στο γραφείο του και συζητήσαμε για τέτοια προβλήματα. Δεν έκαναν τίποτα. Αφήσαν τις ΔΕΙΑΝΕΣ αφιδατώσα κυριολεκτικά για να φτάσουν τώρα στο σημείο να μην υπάρχει αντίρρηση, γιατί υπάρχουν και κάποιοι δήμαρχοι που είναι πολύ χάλια ΔΕΙΑ που μπορεί και να συμφωνούν με αυτό, ιδιαίτερα εκεί που δεν είναι ΔΕΙΑ. Γιατί οι ΔΕΙΑ θα επεκταθούν αυτό το σχήμα που θα γίνει, θα λέγεται με ΔΕΙΑ, μείζονος ΔΕΙΑ, για μένα είναι το άλλο οι δήμαρχοι για να αναφέρονται ότι λέγονται ΔΕΙΑ. Δεν είναι τη τοπική αυτοδιοίκηση αυτό το σύστημα που πάνε να γίνει αυτές τις επιχειρήσεις. Θα ελέγχονται πλήρως από το κράτος. Ας λέγονται με ΔΕΙΑ. Είναι το άλλοδι για να λέγουν, να λέγουν από την έξι να νομίζουν ότι είναι τη τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν θα είναι. Τα χρέη λοιπόν θα πάνε στην εφορία. Το δάνειο, αυτά τα λεφτά τα οποία θα καλύψουν τα 250 εκατομμύρια από την, για τα χρέη που έχουν οι ΔΕΙΑ, που ΔΕΙΑ Βέρες, Αλεξάνδρας Νάος, όσο να λέγουμε για τη συγκέντρωση, δεν έχουν κανένα χρέος. Κάποιες ΔΕΙΑ έχουν χρέη. Θα καλυστούν οι πολίτες αυτής της πόλης που δεν υπάρχει χρέος προς τη ΔΕΗ, να καλύψουν ποιες τις ΔΕΙΑ τις οποίες έχουν χρέος προς τη ΔΕΗ. Καταλαβαίνετε πόσο είναι άδικο και αυτό. Πρέπει να το βάλουμε μέσα στην κουβέντα και αυτό το θέμα. Λοιπόν, θα προσπαθήσουν να καλύψουν το 60% με 70% του ενεργειακού κόστους κάνοντας φωτοβολταϊκά σε όλους τους δήμους. Γιατί η ΔΕΙΑ είναι ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Έχουν τα αντιοστάσια, ίδρυψη, αποχέτευση, τους βιολογικούς καθαρισμούς και θέλουν να το κάνουν και αυτό. Γιατί δεν το κάνουμε μέχρι τώρα? Αυτό είναι το ζητούμενο. Γιατί αυτά που θέλετε να κάνετε δεν τα κάνετε μέχρι τώρα, είπαμε τον Υπουργό. Έτσι, ή γιατί να αφήνετε τις επιχειρήσεις όπως είναι και κάνετε τα αυτά. Που παλιότερα δεν ζητούσε και δήμαρχοι. Κι όμως ο σκοπός είναι συγκεκριμένος, είναι για να κάνουν αυτό που λέγαμε πριν. Να κάνουν τα μεγάλα σχήματα τα οποία θα ελέγχονται. Και όσον αφορά τα λεφτά που θα δώσουν για την εξόπληση του ρεύματος, δεν θα χαριστούν. Θα είναι δάνειο για 30 χρόνια και θα είναι από πόρους της τοπικής αυτοδιοίκησης να αφαιρεθούν και θα δοθούν στη ΔΕΗ. Άρα θα ξεπληρωθούν αργότερα. Έτσι. Δεν χαρίζεται τίποτα. Αλίμονο. Δυστυχώς, μέχρι τώρα δεν προσέξαν τη ΔΕΙΑ, είπε κάποιος ο πρόεδρος. Ξέρετε ότι η ΔΕΙΑ πληρώνουν οικιακό τιμολόγιο. Το βιομηχανικό τιμολόγιο είναι 20% πιο φθηνό από το οικιακό τιμολόγιο. Ενώ οι ΔΕΙΑ έχουν τόσα πολλά, δηλαδή είπα πριν, ενεργειακά, δηλαδή είναι ενεργοβόρες επιχειρήσεις, βιολογικό καθαρισμό, αντιοστάσια, πληρώνουν οικιακό ρεύμα. Πόσες φορές είναι το έχουν ζητήσει από τη ΔΕΗ, η ΔΕΙΑ, και εμείς, και εγώ προσωπικά, είχα πάει παλιότερα στο Διευθύνων Σύμβουλο της ΔΕΗ,
δεν κάναν τίποτα απολύτως. Υποστελέχωση, τεράστια υποστελέχωση. Δεν μπορώ να τα αποκριθώ. Θέλετε ότι διπλασιάστηκε ο χώρος ευθύνης με τον Καλλικράτη. Μπήκε η ΔΕΙΑ πήγα σε όλη την ενδοχώρα, μια χαρτογράφητη ενδοχώρα, με το ίδιο προσωπικό, όχι το ίδιο. Ήμασταν 6.000 και μέναμε 5 και λιγότεροι. Αυτό σημαίνει ότι έγινε μια δουλειά, μια τεράστια δουλειά από τους εργαζόμενους, αλλά η πολιτεία δυστυχώς δεν βλέπει τις επιχειρήσεις αυτές, τις βλέπει με άλλο μάτι. Είπε ο πρόεδρος για την ΕΔΑΠ και η ΕΔΑΠ ότι πράγματι χαρίστηκαν όλα αυτά τα εκατομμύρια. Και οι Δήμοι τα έχουν εισπράξει από τα τιμολόγια, απλά να τα αποδώσουν. Και όμως το κράτος τα χάρισε. Η ΕΔΑΠ και η ΕΔΑΠ θέλουν να την επεκτείνουν στους γύρω Δήμους. Μια επιχείρηση η οποία είναι στο χρηματιστήριο, είναι και ιδιώτες μέσα, θα πάρει τα δίκτυα της τοπικής αυτοδιοίκησης εντελώς δωρεάν, περιουσία της τοπικής αυτοδιοίκησης, αυτό που το είδα γραμμένο. Εδώ δεν είναι τεράστιες, πάρα πολλές προσφυγές και εμείς οι εργαζόμενοι θα κάνουμε την επόμενη μέρα προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας. Γιατί οι αλληλώνες στην ΕΔΑΠ και στην ΕΙΑΠ όπου κάναν, κερδίσαν. Το Συμβούλιο Επικρατείας ακύρωσε πάρα πολλά σχέδια που είχαν κατατόπωση εκεί η ΕΔΑΠ και η ΕΙΑΠ. Εμείς λέμε ότι γιατί δεν λαμβάνουμε υπόψη, υπάρχει μια μελέτη στην Τσιρίτζιο, που είναι ένας φορέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Νότια Ευρώπη, όπου έχει ελέγξει 35 ΔΕΙΑ τη λειτουργία και λέει ότι λειτουργούν καλά, αρκεί να προσλάβουν και προσωπικό, γιατί το 50% του προσωπικού υπάρχει. Και μια χαρά θα λειτουργεί. Κι όμως, η κυβέρνηση δεν έχει λάβει υπόψη μια τέτοια έρευνα μελέτη που έγινε με αυτούς τους ανθρώπους. Να συνεχίσω να πω ότι τι έγινε στην Ευρώπη, τι γίνεται με αυτές τις επιχειρήσεις. Η μόνη χώρα που έχει 10 επιχειρήσεις ίδρυψης είναι η Ολλανδία. Οι άλλες χώρες είναι η Πορτογαλία έχει 75 επιχειρήσεις ίδρυψης, η Νορβηγία 320, 120 Δανία και να μην πω κι άλλες. Και ξέρετε ότι δεν μπορεί να συγκριθεί η Ολλανδία που είναι μια επίπεδη χώρα και σχετικά η έκταση μικρή με την Ελλάδα, με τα τόσα νησιά και με τόσα απομακρυσμένες περιοχές και με τα βουνά. Δεν θα πετύχει, δεν είναι δυνατόν να πετύχει. Είναι σίγουρο αυτό και έκαναν 18 χρόνια στην Ολλανδία για να μπορέσουν να μπουν σε αυτό το σχήμα, να το καταφέρουν να λειτουργήσει. 18 χρόνια. Οι προτάσεις μας είναι συγκεκριμένες όπως και η ΕΔΕΙΑ, η Ένωση των ΔΕΙΑ. Όποιοι θέλουν εθελοντικά επιχειρήσεις, δήμοι να συνενωθούν, να συμφωνηθούν, να το κάνουν και να δώσει κίνητρα η πολιτεία. Αλλά να γίνουν διαδημοτικές επιχειρήσεις. Όχι αυτό το χάος το οποίο πάει να γίνει τώρα. Δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει. Σαν ένα απρόσωπο σχήμα, ένα γραφειοκρατικό, μακριά από την κοινωνία, μακριά από τοπικά προβλήματα, μακριά από τους πολίτες, που είπε ο πρόεδρος καθημερινά ότι οι εργαζόμενοι ΔΕΙΑ παλεύουν καθημερινά να δώσουν νερό. Ξέρετε και πρέπει να το τονίσουμε εδώ ότι Σάββατο, Κυριακή, γιορτές δεν έχουν καμία υποχρέωση να είναι δεσμευμένοι, να κάθονται στο σπίτι, να δεσμεύονται στο σπίτι μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στο χειμώνα, να παίρνει ξανά την βλάβη. Δεν έχει καμία τέτοια δέσμευση ο εργαζόμενος από την εργατική νομοθεσία. Η υποχρέωσή του είναι μετά το ωράριο μία ώρα επιπλέον υπερορία. Πώς μπορείς να τον καλέσεις από διάβατα και Σαββατοκύριακα. Και ξέρετε πόσα παίρνουν. 2,5 ευρώ την ώρα. Αυτό λέει ότι είναι μια μισθολογική ρήπα. Έτσι. Κι όμως οι εργαζόμενοι πηγαίνουν και κάνουν τις βλάβες. Γιατί όπως είπε και ο πρόεδρος, υπάρχει αυτή η δυνατή σχέση μεταξύ εργαζομένων και τοπικής κοινωνίας. Γιατί τα τηλέφωνα τα έχουν όλοι. Αυτό το σχήμα το απρόσωπο να γίνει, το πρώτο πράγμα που θα γίνει θα βρει τον πελάω κάθε δήμαρχος. Ο κάθε δημόσιο και οι πρόεδροι, τα μέλη του Δημοτική Σύμβουλη και οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων. Γιατί οι πολίτες δεν τα ξέρουν ότι δεν έχουν καμία αρμοδιότητα πλέον. Γιατί δεν μπορούν να κατευθύνουν τα πράγματα. Ο μάνατζερ θα τα κατευθύνει. Θα βρουν τα μπελά τα πρώτα χρόνια μέχρι να συνειδητοποιήσει ο πολίτης τι αλλαγές έχουν γίνει σε αυτό το τομέα. Καταλαβαίνετε ότι θα προκύψει ένα τεράστιο πρόβλημα. Τι θα γίνει με το κοινωνικό τιμολόγιο. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν κοινωνικό τιμολόγιο. Οι φτωχοί πολίτες πραγματικά πληρώνουν μειωμένο τιμολόγιο. Αυτή η μεγάλη επιχείρηση που θα βλέπει πάντα να έχει, τουλάχιστον να μην έχει ελλείμματα, να μην έχει, όχι κέρδος, αλλά ελλείψεις, είναι δυνατόν να αφήσει αυτό το κοινωνικό τιμολόγιο που υπάρχει μέχρι σήμερα. Τι θα γίνουν τα 4 δις που έρχονται, αυτό είναι το ζητούμενο. Και αυτό θέλουν να ελέγξουν, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Στην πράξη δεν θα λειτουργήσει. Δεν θα λειτουργήσει το σχήμα γιατί δεν θα, η τοπική κοινωνία δεν θα το στηρίξει. Οι εργαζόμενοι πολύ δύσκολο να το στηρίξουν. Γι' αυτό εμείς οι εργαζόμενοι στις ΔΕΙΑ έχουμε βγει στους δρόμους να ενημερώσουμε τους πολίτες για αυτό που έρχεται, γιατί έρχονται μεγάλα σχήματα για να δοθούν, επαναλαμβάνω, να δοθεί το νερό στις μεγάλες εταιρείες, να γίνει ιδιωτικοποίηση από την πίσω πόρτα, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να γίνει, να απαγορεύει το Σύνταγμα. Και αυτό είναι που θέλω να κάνω. Να δώσουν τη δουλειά, να δώσουν όλα αυτά τα έργα στους μεγάλους, οι οποίοι είναι οι γνωστοί, αυτοί που είναι υπάρχουν στο ρεύμα. 5 είναι σε όλη την Ελλάδα και έχουν καταδυστεύσει τον ελληνικό λαό και δυστυχώς η κυβέρνηση δεν τους βάζει φρένο.
Το ίδιο θα γίνει στο νερό. Και κάνω μια πρόληψη. Στα επόμενα 5 χρόνια, η ελληνική αρχή, γιατί αυτή δεν αποφασίζει, θυμόσαστε την άνοιξη που το Μάρτιο που αντιδράσαμε και βγήκαμε στους δρόμους και λέγαμε είναι ο προάγγελος, είναι το όχημα για να πάμε στην ιδιωτικοποίηση, βγήκαμε αληθινή, είτε η συνέχεια. Αυτή δεν αποφασίζουν για το τιμολόγιο. Δεν θα έχει καμιά σχέση ο Δήμος, ο κάθε Δήμος, για να λέει την άποψή του. Εμείς εργαζόμενοι βγήκαμε στους δρόμους να ενημερώσουμε τους πολίτες, την τοπική κοινωνία, να καταλάβουν όλοι για το τι έρχεται για να τους σταματήσουμε. Η κυβέρνηση έκανε ένα ελιγμό. Δεν θα σταματήσει. Είναι ξεκάθαρο. Μπορεί να κάνει κάποιες περισσότερες επιχειρήσεις και όχι 13 όπως είναι οι περιφέρειες της χώρας, αλλά αυτό που έκανε, αυτό που ξεκίνησε, θα το τελειώσει. Όσο περισσότερο αντιδρούμε, τόσο μπορούμε να περιορίσουμε τη ζημιά. Και εμείς εργαζόμενοι θα είμαστε στους δρόμους την επόμενη περίοδο και θέλουμε συμπαραστάτες όλη την κοινωνία και ιδιαίτερα τους ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης όπως είστε εσείς εδώ. Ευχαριστούμε τον πρόεδρο. Να ανοίξει ένας κατάλογος αν θέλει κάποιου. Θα λένε την ιδιότητα, το όνομα και την ιδιότητά του. Δεν νομίζω, Γιώργο. Απλά θα κλείσω και θα πω, αφού δεν υπάρχει κάποια ερώτηση, ότι εύχομαι η ΔΕΙΑ να μείνει όπως είναι για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε όλο αυτό το μεγάλο έργο που ξεκίνησε από τον Ανδρέα Βλαζάκη και έχει φτάσει μέχρι σήμερα. Κάναμε πολλά πράγματα, έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, τρέχουμε για αυτά εδώ πέρα. Πιστεύω να μην προχωρήσει αυτό το νομοσχέδιο και το νερό να μείνει κοινωνικό αγαθό στους πολίτες. Ευχαριστώ. Και ο κύριος Ζαβέας κάτι ακόμα θέλει να πει. Θα αναφέρω, δεν ανέφερε προηγουμένως, ότι ο Υπουργός υποσχέθηκε ότι δεν θα φυγούν εργασιακά δικαιώματα και θέσεις εργασίας. Στη συνέχεια όμως της συζήτησης μας είπε ότι θα δούμε τι θα πει και το Υπουργείο Οικονομικών. Και εμείς το είπαμε να δούμε τι θα πει και το ηλεκτρικό συνέδριο. Τίποτα δεν είναι σίγουρο. Είναι στον αέρα το θέμα των εργαζομένων. Ιδιαίτερα οι συμβασιούχοι και αυτοί που είναι με παροχή υπηρεσιών για να καλύψουν τις θέσεις, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό τακτικό προσωπικό, αυτοί όλοι είναι σίγουροι ότι θα βγει μονομικό τη λήξη σύμβαση. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Να επισημάνω δηλαδή ότι για τους εργαζόμενους η όποια δέσμευση δεν ισχύει. Και γι' αυτό είμαστε σίγουροι. Εμείς αυτό που καταλάβαμε είναι ότι θα πρέπει να είναι ευτυχισμένοι οι εργαζόμενοι, γιατί δεν θα είναι σε επιφυλακή τα Σαββατοκύριακα. Αυτό μας είπατε στην τοποθέτησή σας. Ότι με το υπάρχον σχέδιο, με το υπάρχον σχήμα που ο πρόεδρος τους έχει, αν και δεν είναι υποχρέωσή τους, τους έχει σε επιφυλακή, ενώ με το καινούργιο σχέδιο δεν θα είναι σε επιφυλακή και θα υποβαθμιστούν οι υπηρεσίες. Άρα οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι ευτυχισμένοι. Εντάξει, για να μπορέσουν να καλυφθούν τα Σαββατοκύριακα και τα απογεύματα με προσωπικό για να κάνουμε αντιορθώνουν τις βλάβες, πρέπει να διπλασιαστεί το εργοτεχνικό προσωπικό. Γι' αυτό, για να υπάρχει και μια οικονομία, γι' αυτό περισσότερες ΔΕΙΑ και δεν μπορούν να προσλάβουν γιατί αυτό που απαγορεύεται δεν το επιτρέπει κάποια κυβέρνηση τελευταία χρόνια. Δηλαδή δεν έχουν και προσλήψεις. Είπα ότι επειδή υπάρχει αυτή η δυνατή σχέση, η προσωπική σχέση μεταξύ εργαζομένων και τοπικής κοινωνίας, γι' αυτό και οι εργαζόμενοι κάνουν διορθώνουν τις βλάβες και συμμετέχουν σε αυτό. Όταν θα γίνει ένα πρόσωπο σχήμα στην πορεία και δεν θα υπάρχει αυτή η σχέση μεταξύ μας, μεταξύ δημάρχου, εργαζομένων. Εκεί πραγματικά θα υπάρχει ζήτημα. Γιατί οι εργαζόμενοι να το κάνουν αυτό, γιατί δηλαδή να είναι δεσμευμένοι και να δουλεύουν για 2 ώρες υπερορία. Προβλέπω δηλαδή ότι δεν θα γίνει. Δεν θα έχουν καμιά διάθεση οι εργαζόμενοι να το κάνουν. Αυτό είναι προβλέπω. Των εργαζομένων. Κύριε Αυλέκη, τι ήταν στο πεδίο του Μαρτίου. Είναι εναντίον της κοινωνίας. Αυτό έχει σημασία. Θέλει κάποιος να ζητήσαμε κάποιους να δηλώσουν. Ο κύριος, ναι. Απευθύνεστε κάποιο του δημοσίου. Βεβαίως. Απευθύνεστε σε όλους. Σε όλους. Σε όλους. Πολύ ωραία. Ο κύριος Φασαρόπλος όμως καλύτερα να μιλήσει, γιατί σίγουρα είναι κάτι τέτοιο. Ναι. Θα παρακαλούσα να δείτε την ιδιότητά του και να πάει το λόγο ο κύριος Φασαρόπλος. Καλημέρα, κύριος Φασαρόπλος, πρόεδρος από την Δημοτική Κοινότητα Ασυλίου.
πιστεύω ότι μιλάω για πολλές δημοτικές κοινότητες, γιατί η ΔΕΙΑ πιστεύω είναι το μέρος της καθημερινότητας των κοινοτήτων. Τα προβλήματα είναι καθημερινά, χρήζουν αντιμετώπιση όχι μόνο τις ώρες Σαββατοκύριακα, βράδυ, πρωί, μεσημέρι. Εγώ πιστεύω στηριζόμενος και στην αναφορά του Προέδρου και στο εκπρόσωπο του εργαζομένου, ότι μιλάμε ξεκάθαρα για μια υποβάθμιση των υπηρεσιών που θα παρέχονται προς τις δημοτικές κοινότητες. Και είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός αυτό, ως αρνητικός. Γιατί ανέφερα με το πρώτο με τα προβλήματα που έχουμε πάνω στο ΣΕΛ, αλλά δεν θέλω να το επισημάνω για το ΣΕΛ. Εδώ μιλάμε για αναπτυξιακά έργα, για δύο κρίσεις, για μια επαφή που έχουμε να ενημερώνουμε τους δημότες μας αν έχουμε νερό, αν έχουμε διακοπές και αυτά. Νομίζω αυτή η επαφή και η καθημερινότητα που έχουμε θα χαθεί αν πάμε σε ένα απρόσωπο κεντρικό σχήμα. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριος Καλοίδης. Ωραία. Συγκυριακά, πάντων, κάποια υποχρέωση ανάγκη στον κύριο Δημάρχο να απουσιάζει. Θα ήθελε να είναι εδώ. Εγώ θα μείνω σε ένα σημείο που ανέφερε ο κύριος Δραγκόλας, νωρίτερα, το σημείο σε ιδιαίτερα, σχετικά με όχι το διοικητικό ή αν θέλετε το στην ουσία που πολύ ορθά και με ενάργεια τέθηκε από τους όλους ομιλητές για αυτά που θα προκύψουν. Αλλά ξεκινάω πολύ σύντομα από μία άλλη περιπέτεια που πέρασε ο Δήμος Βέρειας τις τελευταίες μέρες σχετικά με την ΚΕΠ. Όπου βέβαια εκεί είχαμε ένα αίσιο τέλος κατόπιν πιέσεων, κατόπιν παρεμβάσεων και κατόπιν διαφόρων άλλων διαδικασιών. Τώρα τίθεται θέμα ΔΕΙΑΜ και μιλάω για ΔΕΙΑΜ, ΔΕΙΑΜ και ΔΕΙΑΜ, δηλαδή Βέρειας Νέος Αλεξάνδρειας. Πολύ ορθά λοιπόν εκτέθη το ζήτημα ότι δεν πρόκειται για μια κρατική περιουσία που όπως θέλει το κράτος και εκάστοτε κυβέρνηση, σύμφωνα με τους νόμους πάντα, τουλάχιστον έτσι επιβάλλεται να τη διαχειριστεί. Εδώ μιλάμε για περιουσία η οποία ανήκει στους δημότες. Και το θέτω πιο συγκεκριμένα. Ο χώρος στον οποίο αναπτύσσονται αυτοί οι σχεδιασμοί είναι ο χώρος της αυτοδιοίκησης. Η αυτοδιοίκηση από μόνη της προσδιορίζει τα πλαίσια και τα όρια. Από τη στιγμή που φτάνει στο σημείο το εκάστοτε υπουργείο ή εκάστοτε κυβέρνηση να ορίζει με ποιον τρόπο πρέπει να οργανώσει ο κάθε Δήμος τον πολιτισμό του. Άνθρωποι, εμείς θέλουμε να έχουμε ΚΕΠΑ, η Νάουσα θέλει να έχει έναν φορέα πολιτισμού διαφορετικό, η Φωκίδα θέλει να οργανώσει διαφορετικά τον πολιτισμό της και πάει λέγοντας. Έτσι. Η ΔΕΙΑ, όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε, δημιουργήθηκε το 1980, επί Μπλαζάκη, όπως είπε ο κύριος Πρόεδρος, έγιναν οι πρώτες τεράστιες υποδομές και όλα αυτά ήταν από τον Κόρβανα, ο οποίος ενισχύεται από τους δημότες. Δεν είχαμε καμία σχέση με το κράτος. Γιατί έρχεται το κράτος σήμερα και λέει, ξέρετε κάτι, εμείς αυτό το δικό σας περιουσιακό στοιχείο θα το διαχειριστούμε εμείς. Ή θα επιβάλλουμε να κάνετε στα του οίκου σας αυτά που θέλουμε εμείς. Ουσιαστικά, έρεται ο χαρακτήρας αυτοδιοίκησης. Και κλείνω το ερώτημα για να μην ακρηγορώ. Επειδή ανέφερε ο κ. Δραγκόλας για προσφυγή συμβούλες της Κροατίας, ετέθη το ερώτημα της συνταγματικότητας αυτών των σχεδιασμών. Είναι συνταγματικές, προβλέπονται, ή στην πραγματικότητα έχουμε να κάνουμε με έναν, θα χρησιμοποιήσω έναν ενδεχομένως ακραίο όρο, μια ακραία λέξη, έναν βιασμό της ίδιας αυτοδιοίκησης. Δηλαδή μπαίνουν στο σπίτι μας μέσα και μας λένε θα κάνει το σπίτι σας όπως λέμε εμείς. Υπάρχει πρόθεση, υπάρχει βούληση να ερευνηθεί το θέμα σε αυτή την κατεύθυνση και να σταματήσει επιγενέσει, όχι στη βάση αν θα έχουμε καλύτερη ή χειρότερη ποιότητα υπηρεσιών. Αυτό είναι δεδομένο. Ότι θα πούμε το νερό νεράκι. Έτσι, θα φτάσουμε στο σημείο να μην λέμε ονόματα, πέντε επιχειρηματίες να μας λένε ότι έτσι, για να ανοίξετε τη βρύση, καλύτερα να πίνετε. Ξέρω εγώ, ουίσκι. Λοιπόν, λέμε. Αλλά ετέθη το θέμα ως ερώτημα στην ΚΕΔΕ, σε εσάς, στην ίδια τη ΔΕΙΑ. Αν τελικά μπορεί να χτυπηθεί αυτό το πράγμα στην ουσία του. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Πρόεδρε, θα την απαντήσετε εσείς ή ο κ. Δαγός. Όπως είπα και πριν, πολύ σωστά τα ερωτήματα και η τοποθέτηση σου, θα πούμε, το νερό νεράκι. Εμείς περιμένουμε να πάρουμε σαν εταιρεία, γιατί έχουμε την τιμή, ο Πρόεδρος μας θα είναι και νομικός. Να πάρουμε το νομοσχέδιο και αν συντρέχει λόγος να προχωρήσουμε, είναι αντισυνταγματικό, θα το κάνουμε. Για να προστατεύσουμε, όπως είπες πολύ σωστά, και τις περιουσίες των Δήμων, γιατί αυτά είναι δικά μας. Η δική μας επιχείρηση εδώ, η ΔΕΙΑ, έχει ένα κτίριο εκεί, το οποίο το πήρε ο λαός της Βέρης. Το διπλανό το πήραμε εμείς. Περιουσία αγοράσαμε αγροτεμάχιο για να κάνουμε καινούργιο φωτοβολταϊκό. Εμείς μπήκαμε στο πρόγραμμα, κάναμε το φωτοβολταϊκό μας. Για να έχουμε ρεύμα να μειώσουμε το κόστος. Και άλλη τεράστια περιουσία, μέχρι και τα δίκτυα. Όταν έγινε, ξεκίνησε ο αγαπητός κ. Βλαζάκης να κάνει την αποχέτευση της Βέλειας και τις ιδρεύσεις, παρθήκαν δάνεια. Αυτά τα δάνεια πληρωθήκανε από τους πολίτες. Δεν μπορείς να έρθεις σε μία νύχτα και μου τα παίρνεις εμένα όλα αυτά. Οπότε θα το δούμε όταν πάρουμε το πλήρες σχέδιο νόμου, αυτό που θέλουν να φέρουν. Αλλά θα σταθώ όμως σε κάτι και πρέπει να βγούμε μπροστάριδες. Ο πρόεδρος, ο εκάστοτε πρόεδρος, έρχεται και παρέρχεται. Η ΔΕΙΑ ήταν εκεί, είναι και πιστεύω ότι θα συνεχίσει να είναι. Και πρέπει να βγούμε μπροστάριδες, εμείς, εσείς, ο λαός της Βέρειας και πάνω απ' όλους πρέπει να βγουν οι βουλευτές μας. Διότι ο Διαμάντης θα φύγει κάποια στιγμή. Ο Καραγιάννης που βλέπω απέναντι θα φύγει. Αυτοί θα ξαναπάνε στα χωριά. Και δεν το κάνω αυτό εδώ πέρα γιατί θέλω να κάνω αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, στην οποιαδήποτε κυβέρνηση. Μακριά από μένα αυτά. Δόξα τω Θεώ, τα τελευταία 4 χρόνια συνεργαστήκαμε πολύ καλά με αυτή την κυβέρνηση. Έτσι ήρθαν τα 40 εκατομμύρια από προγράμματα και θέλουμε να συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε. Αλλά είναι λάθος αυτό που πάει να γίνει. Όσον αφορά τους εργαζόμενους, να πω ότι είπα και προηγουμένως ότι την επόμενη μέρα έκανα προσφυγή. Ήδη χθες ήμουνα σε μια σύσκεψη μεγάλη που είναι στη Θεσσαλονίκη, στο εργατικό κέντρο με τους εργαζόμενους της ΕΙΑΘ και τον ΓΕΟΔΕΙΑ, όπου θέλει η ΕΙΑΘ, συγγνώμη, η κυβέρνηση δηλαδή, μάλλον πας στην ΕΙΑΘ. Και ήταν και η νομική της ΕΙΑΘ, του σωματείου, που κέρδισαν τις αγωγές, τις προσφυγές που έγιναν στη Συμβούλη Επικρατείας για αυτά τα θέματα. Εμείς την επόμενη μέρα θα κάνουμε προσφυγή, δεν υπάρχει περίπτωση. Και να συμπληρώσω και κάτι του πρόεδρου. Δεν το είπα πριν. Ξέρετε ότι πολλές ΔΕΙΑ όπως και ΔΕΙΑ Βέρες με ίδια συμμετοχή 100% έχει κάνει φωτοβολταϊκά για να μπορέσει να καλύψει μέρος του ενεργειακού κόστους, αλλά δεν υπάρχει χώρος στο δίκτυο της ΔΕΗ για να μπορέσει να ενωθεί. Γιατί το χώρο αυτό το πήραν οι μεγάλες εταιρείες που βλέπουν κάτι φωτοβολταϊκά τεράστια, κάτι χώρος δεκάδων στρεμμάτων. Δεν υπάρχει χώρος. Γιατί τα πήραν από την Αθήνα, γι' αυτό και σε όλη την Ελλάδα αυτές οι μεγάλες εταιρείες που έχουν τώρα το ρεύμα, οι πέντε πάροχοι, δεν αφήνουν άλλους να μπορέσουν να συνδεθούν με τη ΔΕΗ. Για να καταλάβετε που παίζεται το παιχνίδι. Έχουμε κάτι, έχουμε προσδιώσει. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Είμαι ο αγώνας της πρότασης ομάδων, με λόγω προσωπικότητος. Εγώ το κουμπί λίγο. Το νοσέδιο θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση για να παίρνει ο καθένας μας την αντίδραση του ή θα αφήσει στη συγκεκριμένη πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών και θα μπαίνουν μόνο οι φορείς του εκδοτικούς κτλ. Πιστεύω ότι δεν θα πει να μπορεί να το βλέπει ο καθένας και τα λοιπά γι' αυτό και άποψή μου είναι όπως πέρασαν όλα αυτά εδώ πέρα, μπορεί και σε ένα να σηκωθούμε ένα πρωί και να δούμε ότι έχει περάσει. Εμείς περιμένουμε ότι θα μας καλέσουν, έστω και εμάς, να συμμετέχουμε και από εκεί και πέρα, αλλά δεν νομίζω ότι θα το βάλω σε διαβούλευση να μπορεί να το βλέπει ο πρόεδρος στη σπηκιά ή στον δάσκο ή στα ριζόμενα. Το λέω για κλείσιμο, γιατί σε άλλο σχέδιο που φάει το τελειάμα,
ήταν σε δημόσια διαβούλευση, σε ένα-δύο μήνες. Και έπαιρνε ο καθένας ελεύθερα με μια πλατφόρμα που έφυγε και έγραφε απόψεις, νόμους και τα λοιπά. Γι' αυτό το μου είχε κάτι αντίστοιχο. Γιώργο, δεν το γνωρίζω. Θα δούμε. Θα φανεί στην πορεία. Μην αδικήσουμε κάτι. Κάποιος άλλος. Παρακαλώ. Κανείς δεν κάνει τις ερωτήσεις και τις εξηγήσεις του Προέδρου. Απλά πράγματα. Από τον Τρίτο Φρύνε, είμαστε αγκαινότητα, μετά γίναμε δήμος, σκάρα δήμος που έχει με τις συμφωνίες, έτσι έχουν λίγο πρόβλημα. Εμείς τώρα έχουμε ένα οργανισμό υγιή, εξυπηρετούμε σε αυτό το παραπάνω. Γιατί να αντέξουμε. Θα σκεφτώ από πρόβλημα, όπως είπε και ο προηγούμενος Πρόεδρος. Και θέλω να συνοηθούμε εμείς γιατί να παίξουμε. Αυτό το ερώτημα, κανείς δεν κάνει σου πάρει, γιατί να παίξουμε. Δεν είναι, δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Αυτό το νομοσχέδιο, θα το τα πριν εγώ, πριν να θέλω να πει το κάνει η κυβέρνηση, πριν να κάνει ακόμα να κάνουμε, θα φέρει μόνο πρόβλημα. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Συμπληρώ προς Γιάννης, πρώτος Παντήκος. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι μέχρι τώρα έχουν για άμεση εξυπηρέτηση από την ΔΕΗ και βλέπω ότι με αυτό το νομοσχέδιο πάει να αντί. Είναι κρίμα για τα χωριά μας και για την ΔΕΗ όλων. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε κάτι άλλο. Όχι. Να σας ευχαριστήσω και να σας πω μονάχα ότι είμαστε τυχεροί στη ΔΕΗ που έχουμε δύο ανθρώπους στα κέντρα των εξελίξεων, τον πρόεδρο των εργαζομένων στην Ομοσπονδία και τον μέλος της ΕΔΕΙΑ, τον κύριο Διαμάντη. Άρα η πληροφόρησή μας είναι όσο γίνεται πιο αναλυτική.